Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Σπύριτζης, κοντά σας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Μην πάμε στα πέντατρο και τα λοιπά. Ναι. Να καταλάβουμε κάτι. Γιατί. Τα συνέχεια του προηγούμενου. Θεωρείτε κάτι πολύ σοβαρό τώρα. Κύριε Σπύριτζη, θα επαναδιαπραγματευτείτε την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Γιατί πρώτη φορά ακούτε αυτό. Πώς θα την επαναλάβουμε, δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα, να λέμε να παγώσει παραδόσει και να το ξανασυζητήσει. Πολλές φορές, ναι. Πάρα πολλές φορές και πρόσφατα έγινε από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Συμβάσει που υπάρχουν επαναδιαπραγματεύονται. Ναι. Μπορεί να πετύχει και η ίδια κυβέρνηση και η επόμενη κυβέρνηση καλύτερους όρους. Όπως. Όπως το να κατασκευαστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των 14 δις εξοπλιστικών προγραμμάτων στη χώρα μας. Το λέμε από την πρώτη στιγμή. Αλλά τι θα πείτε στον Μακρόν? Παγώνουμε τις παραδόσεις, γιατί η επαναδιαπραγμάτευση προϋποθέτει την ακύρωση της προηγούμενης. Παγώνουμε την. Η επαναδιαπραγμάτευση, κύριε Παυλόπουλε, εγώ το έχω κάνει και στο αυτοκινητόδρομο σαν υπουργός. Δεν σημαίνει ότι παγώνεις. Αλλά. Σημαίνει ότι επαναδιαπραγματεύεσαι. Και αν δεν το έχεις όπλα. Έχεις όπλα. Έχεις όπλα, κύριε Οικονόμου, να κάνεις επαναδιαπραγμάτευση. Κάθε κράτος έχει πολλά όπλα να κάνει επαναδιαπραγμάτευση για οποιαδήποτε σύμβαση και με οποιαδήποτε εταιρεία. Και να βελτιώσει όλου. Και νομίζω. Και πανηγυρίζουν για την Ελληνογαλλική Συμφωνία η κυβέρνηση. Κακός, αφού υπήρχε τέτοιο περιθώριο να κατασκευάσουν μπελαρά και τα λοιπά. Βεβαίως κακός. Γι' αυτό σου λέει δεν το ψήφισαν. Βεβαίως κακός. Εσείς γι' αυτό δεν το ψήφισαν. Ένας από τους κύριους λόγους. Δεν είναι υποφελής για τη χώρα αυτή. Ένας από τους κύριους λόγους που δεν το ψηφίσαμε και νομίζω ότι αυτό μπορεί να τρέξει κανείς και να το αιτιολογήσει σε όλες τις προηγούμενες συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων. Τα F-16. Τρία μέρη παραγόντουσαν σύμφωνα με εκείνη τη σύμβαση αποκλειστικά στη χώρα μας. Και το χάσαμε αυτό. Τα υποβρύχια. Πόσα υποβρύχια και πόσες θέσεις εργασίας άνοιξαν και ποια τεχνογνωσία μεταφέρθηκε στη χώρα μας εδώ πέρα δίπλα στα ναυπηγεία. Άρα δεν ήταν καλές συμφωνίες αυτές. Ναι, προφανώς δεν ήταν καλές συμφωνίες αυτές. Γιατί εγώ βλέπω τους Τούρκους να στενοχωριούνται με αυτές τις συμφωνίες. Οι Τούρκοι, κύριε Οικονόμου, μπορεί να στενοχωριούνται γιατί έχουμε. Στο οπλοστάσιό μας πλέον, πολύ πιο αποτελεσματικά όπλα. Άρα ήταν καλές τότε. Ήταν καλές όσον αφορά την άμυνα, όχι όσον αφορά όμως τη χώρα. Μάλιστα. Ναι. Για η άμυνα δεν πάει η μαζί άμυνα, με τη χώρα. Όχι, πάει και η ανάπτυξη μαζί με τη χώρα. Μάλιστα. Πότε υποχώρησε η άμυνα της χώρας? Όταν η οικονομία δεν πήγαινε καλά. Γιατί, όταν πήγαμε στα μνημόνια. Συγγνώμη. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς θα πω στον συνάδελφο τον κύριο Σπύριτζη να μην ανησυχεί την ανάπτυξη της χώρας. Επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, και θα μου επιτρέψει να πω και επί Υπουργού Αναπτύξεως του Υποφαινομένου, έχουμε ανάψει 8,1 το 2021 και πάνω από 6 το 2022. Μάλιστα. Μόνο το 2022, για να αφήσω το 8,1, θα μου πούνε την ύφεση του 20 με την πανδημία, έχουμε περισσότερη ανάπτυξη σε δισεκατομμύρια σε ποσοστό από τα 5 χρόνια Τσίπρα. Άρα μην ανησυχούν. Για την ανάπτυξη μια χαρά πάει. Δεν διέκοψα καθόλου. Είπα ένας χρόνος Γεωργιάδη Μητσοτάκη, 5 χρόνια Τσίπρα Σπύριτζη. Μην μιλάμε, άστο. Μην μιλάς για ανάπτυξη καθόλου. Μια επένδυση δεν φέρατε 5 χρόνια. Άχρηστο τελείως. Ανεπρόκοπη. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μην γελάτε. Πείτε μου μια επένδυση που έφερε στην Ελλάδα η πιο ανεπρόκοπη κυβέρνηση όλων των εποχών. Ανεπρόκοπη. Ξέρετε τη λέξη ανεπρόκοπο στην ελληνική γλώσσα. Χωρίς προκοπή. Αυτό είναι. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο όμως. Το σημαίνει σοβαρό. Στα αμυντικά λέμε. Ναι, ναι. Όλη αυτή την περίοδο που μας απειλεί η Τουρκία, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία που δίνει εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, ηρεμία στον ελληνικό λαό, είναι τα Ραφάλ και η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Ο κάθε λογικός Έλληνας καταλαβαίνει ότι η ύπαρξη του Ραφάλ στους ελληνικούς εθέρες έχει αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο και είναι ένα από τους βασικούς λόγους που η Τουρκία δεν θα τολμήσει να κάνει απολύτως τίποτα κάτι της Ελλάδος. Και η στενή μας πια σχέση, στρατιωτική, αμυντική, με τη Γαλλία, αποτελεί μια πολύ μεγάλη εγγύηση ότι αν οτιδήποτε κακό συνέβαινε, θα υπήρχε ένας ισχυρός σύμμαχος να βοηθήσει την Ελλάδα στρατιωτικά. Μάλιστα. Η πράξη του κυρίου Τσίπρα να φωνάξει τον Γάλλο πρέσβη και να του δηλώσει ότι θα τεινάξει στον αέρα αυτή τη συμφωνία, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω δημόσια, θα πω πολύ βαριά κουβέντα. Πολύ βαριά κουβέντα. Όσον αφορά δε τα κροκοδίλια δάκρυα για τους μεσάζοντες των όπλων. Ένα πενιγμό από το ίδιο τον ποσοστό χθες γι' αυτό. Μα το, δεν χρειάζεται να εσείς ότι δεν θέλετε να το χαρακτηρίσετε. Αλλά εδώ. Ξαναλέω, στον κάθε λογικό Έλληνα που κάθε φορά που ακούει τον Ερντογάν να απειλεί την Ελλάδα και αισθάνεται μια ηρεμία σκεπτόμενος ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει υπεροπλία στο Αιγαίο και έναν ισχυρό σύμμαχο στρατιωτικά στην περιοχή,
την πράξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στην Ελλάδα να δηλώσει στη σύμμαχο Γαλλία θα την άξω στον αέρα τη συμφωνία. Γιατί? Γιατί δεν πήραν λεφτά οι μεσάζοντες των όπλων στην Ελλάδα. Γιατί αυτό συζητάμε. Το λέτε. Μα δεν υπάρχει άλλο. Στα Ραφάλ τι να φτιάξει η Ελλάδα. Έχει εξυπηρετήσει μεσάζοντες ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα εργοστάσιο της Ντασό στην Ελλάδα, γιατί η σύγχρονη το F16 να τυχεί. Το F16 γιατί κάνει στην Ελλάδα και δεν το χάσαμε. Το που λέτε πάντως είναι πολύ σοβαρό. Θέλει να εξυπηρετήσει συμφέροντα μεσάζοντων ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ο κύριος Σπύρης, μα τα F16 φτιάχνει η ΕΑΒ τα τρία εξαρτήματα. Ναι. Τα έφτιαχνε προ Τσίπρα, 25 χρόνια πριν τα έφτιαχνε. Ο λόγος ποιος είναι, γιατί η ΕΑΒ και η Lockheed Martin έχουν joint venture. Και τώρα δουλεύουμε για να γίνει ακόμα πιο δυνατό. Μάλιστα. Έχουμε joint venture με την Ντασό. Δεν έχουμε. Ή θα μπορούσε η ΕΑΒ να μπει στην Ντασό και στη Lockheed Martin ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Φυσικά δεν μπορεί. Φυσικά δεν μπορεί. Άρα. Ο μόνο που θα κέρδιζε θα ήταν όποιος μεσάζων όπλων έμπαινε στη μέση. Για να πάρει τη μίζα. Να πάρει τη μίζα. Μάλιστα. Και αυτά που είπε περί υποβρυχίων πριν, θυμίζουν τα περίφημα αντισταθμιστικά ωφελήματα για τα οποία πήγε ο Άκης φυλακή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που ακούσατε προηγουμένως είναι κροκοδίλια δάκρυα. Εγώ ντρέπομαι που ο κύριος Τσίπρας προέβη σε αυτή την πράξη. Επαναλαμβάνω, είναι ό,τι χειρότερο στη χειρότερη στιγμή. Mm-hmm. Ο μόνος που χαίρεται από αυτό είναι ο Ερντογάν, κανένας άλλος. Κανένας άλλος δεν χάρηκε από αυτό που έκανε ο Τσίπρας περισσότερο από το Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν. Και θα πρέπει να σκεφτεί ο ελληνικός λαός τι είναι αυτό που κινητροδοτεί τον αρχηγό της αντιπολιτεύσεως να θέλει να κάνει χαρούμενο τον Ερντογάν. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε μια κουβέντα για να αλλάξουμε θέμα. Μια κουβέντα με 30 δεύτερα. Προφανώς μεσάζοντες είναι τα ελληνικά ναυπηγεία για τον κύριο Γεωργιάδη, μεσάζοντες είναι η ΕΑΦ. Και προφανώς μπορούσε να γίνει. Λέει, και με την Ντασό. Σύμβαση με την Ντασό, κύριε. Μα για να έχουμε σύμβαση. Όπως έγινε ακριβώς για τα F-16. Ακριβώς, κύριε Παυλόπουλε. Ναι. Επειδή είχαμε μια μεγάλη προμήθεια στο παρελθόν. Πάντως κάποιος αρχηγός σας δεν λέει αλήθεια. Προφανώς. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν λέει προφανώς. Πότε αποκτήσαμε. Θα βρισκόταν στην ίδια εταιρεία να δίνουν τις πατέντες τους. Πότε αποκτήσαμε πρόσβαση. Εσείς το ξέρετε αυτό ότι μπορείτε να το κάνετε. Μα πλακάνετε. Πότε αποκτήσατε. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Πότε η ΕΑΒ. Πότε, εσείς ξέρετε, πότε η ΕΑΒ συμφώνησε με την Λόγκη Μάρτιν. Ότι αν πάτε να το επαναδιαπραγματευτείτε και να πείτε στον Εμείς ξέρουμε, Μακρόν, κύριε Παυλόπουλε, αλλάζουμε το έργο. Ότι δεν υπάρχει. Θα είναι εποφελία το εθνικό σύστημα. Δεν υπάρχει, κύριε Παυλόπουλε, χώρα στον κόσμο, εκτός από τριτοκοσμικές χώρες που είναι άλλες καταστάσεις, που αγοράζουν 14 δις εξοπλιστικά προγράμματα και στη χώρα τους δεν παράγεται ούτε μία βίδα από αυτά που αγοράζουν. Έτσι λοιπόν ήταν και η συμφωνία της ΕΑΒ με την Lockheed Martin για τα F-16. Αυτό έπρεπε να γίνει και τώρα. Το λιγότερο που έπρεπε να γίνει. Ο κυριότερος λόγος που πήγαμε σε αυτές τις συμφωνίες με αυτήν την ταχύτητα είναι ότι θέλαμε να τα πάρουμε και γρήγορα τα όπλα. Δεν έφτανε μόνο να πάρουμε τα όπλα, έπρεπε να τα πάρουμε και γρήγορα. Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα σήμερα έχει ήδη 6 ραφάλ στον αέρα και πρέπει να πάρει άλλα 2 σε λίγες μέρες, άρα θα έχει 8 ραφάλ στον αέρα. Και αυτό που κάνει διαφορά. Εάν πηγαίναμε στη λογική της επαναδιαπραγμάτευσης, αυτό το οποίο θα συνέβαινε ή τις χώρες παραγωγής, θα τα παίρναμε όλα αυτά τα όπλα 2, 3, 4 χρόνια μετά. Πολύ κρίσιμο για την Ελλάδα. Πολύ κρίσιμο για την Ελλάδα να έχουμε κλείσει το παράθυρο. Πολύ κρίσιμο, κύριε, είναι και όταν χρειάζεται η συντήρηση να πηγαίνει στην Γαλλία. Αυτό να δείτε πόσο κρίσιμο είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστηκαν τα επιχειρήματα. Αν ξέρετε πώς δουλεύουν οι συντήρησεις των Μιράζ, δεν θα είχατε κανένα πρόβλημα. Πολύ καλά, ξέρω. Αλλά το ενδιαφέρον του Τσίπρα για τους μεσάζοντες όπλων στην Ελλάδα είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στο πολύ θέμα των παρακολουθήσεων, κύριε, να δούμε πού και βρισκόμαστε. Προσέξτε. Σε έχω πει και άλλη φορά. Είμαστε σε μια εκπομπή πριν από 2 εβδομάδες που έγινε και αυτός ο χαμός μεταξύ μας. Όχι μεταξύ. Και ας είπα, μην βιάζεστε να ρίχνετε λάσπη ανεμιστήρια στη Νέα Δημοκρατία. Μην βιάζεστε. Και τι πάθατε. Μια εβδομάδα μετά, στα ονόματα που βγήκαν που λένε να δημοσιοποιηθούν, ήταν 2 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μια εβδομάδα μετά. Και γύρισε όλη η λάσπη που πετάγατε κατά της Νέας Δημοκρατίας πάνω στο σπίτι. Κοιτάξτε, βάζετε λόγια στο στόμα μας. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Εκτεθήκατε ανεπανόρθωτα. Μία συγγνώμη δεν ζητήσατε. Εσείς δεν είσαστε. Μας βγάζετε τη Νέα Δημοκρατία κόμμα παιδοβιαστών και απεδείχτε ότι μισή ήταν οι Σιριζέοι μέσα εκεί. Λοιπόν, αφήστε τις αειδίες εμένα πρωί-πρωί. Βάζετε λόγια στο δικό μας στόμα και δεν θα απολογηθούμε. Να πείτε στον Γάλλο πρέπει ότι δεν θα κάνετε αυτό που είπατε. Γιατί αυτό που κάνατε βλάπτει την εθνικά συμφέροντα της χώρας. Αυτό που κάνετε εσείς. Πέτσετε το πράκτορα του Ερντογάν στην Ελλάδα και δεν τρέπεστε. Ορίστε. Παίζουμε το πράκτορα και λέμε. Το παίζετε ή στο πράκτορα του Ερντογάν. Είναι βαρύτερο. Μα τι, μα συγχωρείτε. Ο μόνο χαρούμενο είναι ο Ερντογάν από αυτά που κάνουμε. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός ανάπτυξης χώρας, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ο πράκτορας του Ερντογάν. Κάνει το ρόλο, λέει. Παίζει το ρόλο του πράκτορα. Είμαστε. Το διευκρίνησε. Το διευκρίνησε. Είμαστε ο πράκτορας. Και δεν τρέπεστε. Και αυτό ήταν και ο λόγος που μας παρακολουθούσε. Και δεν τρέπεστε. Και δεν τρεπόμαστε. Εμένα παρακολουθούσαν. Α, σας παρακολουθούσαν. Εσείς πήγατε, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς πήγατε κάτω καταγγελία στον εισαγγελέα. Πείτε το.
Πείτε το ότι σας παρακολουθούσαν. Εσείς πήγατε κάνει στον εισαγγελέα κατηγορία τον Πρεδατό. Πείτε το ότι σας παρακολουθούσαν. Για τον Πρεδατό και η λίστα που βγάλατε εσείς και εμένα μέσα, όχι εσάς. Πείτε το ότι σας παρακολουθούσαν. Είναι αλήθεια το που λέω. Επιτέλους. Εσείς δεν καταγγείλατε σας παρακολουθούσαν. Εγώ έκανα μήνυση. Γιατί βάλατε εμένα στη λίστα. Κάνατε. Γιατί βάλατε εμένα στη λίστα. Εσείς κάνατε. Γιατί βάλατε εμένα στη λίστα. Εσείς κάνατε μήνυση. Κύριε Γεωργιάδη, αλλά τώρα σε μια σειρά. Να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Χθες ο Πρωθυπουργός ανέβασε πολύ τους τόνους, κύριε Γεωργιάδη. Έδειξε επιχειρηματίες που πιέζουν την κυβέρνηση. Υπάρχουν επιχειρηματίες που πιέζουν την κυβέρνηση. Μα να τα πούμε λίγο με τη σειρά. Γιατί εδώ πια με αυτή την υπόθεση των δίθεν υποκλοπών, γιατί το ανέφερα προηγουμένως αυτό. Βγαίνει ο κύριος Σπυρίδης με τα βαϊόνια κλάδων, με κάμερες, φασαρία και κάνει μήνυση στον Αρπάο και λέει: με παρακολουθούν το κινητό. Μάλιστα. Μα δέχτηκε, σου λέει ένα λεπτό. Το λέει, το λέει. Δεν θέλει ότι δέχτηκε, λέει ο ίδιος. Όχι, το απέδειξε. Καλά, εντάξει, εντάξει. Τι το λέει ο ίδιος, το απέδειξε. Βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη λίστα των παρακολουθήσεων. Για όνομα του Θεού. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη λίστα των παρακολουθήσεων. Και έχει εμένα μέσα. Δεν έχει το Σπυρίδη. Καλά, αφού τη λίστα την έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Παξαβάνης δηλαδή. Γιατί δεν έχει το Σπυρίδη με στη λίστα, αφού τον παρακολουθούσαν. Πώς δεν τον έχει. Για να καταλάβετε. Το μέγεθος της απάτης. Για να δείτε δηλαδή πόσα ψέματα λέτε. Πάμε λίγο με τη σειρά. Δοκουμέντο, Σπίρτζης. Ναι. Πάμε λίγο με τη σειρά. Πάμε, ωραία. Πάμε λίγο με τη σειρά. Πάμε όχι, πόσα ψέματα τώρα, ναι. Τώρα πάμε λίγο με τη σειρά. Πάμε ελάτε, λίγο με τη σειρά. Ελάτε να βγάλουμε άκρη. Έχει σηκώσει σκόνη και ουρλιαχτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε, λέει, με το Predator. Μάλιστα. Έβλεπα χθες στο κόντρα τον κύριο Ματζουράνη. Ναι. Το δικηγόρο του κύριου Βαξεβάνη. Τι αποδείξεις έχετε, λέει, ότι παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης, αλλά δεν έχουμε αποδείξεις, λέει. Ο μόνος τρόπος για να αποδειχθεί είναι να γίνουν, λέει, προστατευόμενοι μάρτυρες, όπως με την Οβάρτης. Ο Ματζουράνης. Μάλιστα. Του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τι μου λέτε, κύριε οικονόμη, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί τόσο φοβερό θέμα τις υποκλοπές και πρέπει να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση για να φύγουν από τη χώρα και όλα αυτά, μπορεί να μου εξηγήσει ο κύριος Σπύρης ο Σεβαστός. Γιατί μια εβδομάδα πρώτων εθνικών εκλογών αλλάξαν τον ποινικό κώδικα και κάναν την παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων από κακούργημα πλημέλημα. Εσείς πείτε μας, γιατί, μπορείτε μήπως να μου πείτε, κύριε Σπύρτζη, για ποιο λόγο ο γιος του κυρίου Τόσκα έπιασε δουλειά σε μια από αυτές τις εταιρείες με την οποία είχε υπογράψει συμβόλαιο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποιες εταιρείες εννοείται. Δεν θυμάμαι ποια από όλες αυτές λέγεται, δεν θα την πει ο κύριος Σπύρτζη. Σε μια από αυτές τις δύο. Δεν ξέρω. Ναι, το ξέρετε αυτό. Σε μια από τις δύο δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω που δουλεύει ο γιος του Τόσκα. Ο γιος του κυρίου Τόσκα, αφού ο πατέρας του υπέρασε τη σύμβαση με τη μία εταιρεία. Μετά έπιασε δουλειά εκεί. Μετά τη σύμβαση. Μετά τη σύμβαση. Τι σύμβαση ήταν αυτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν σύμβαση τη ελληνική αστυνομία. Τι σύμβαση. Σύμβαση τη ελληνική αστυνομία. Τι σύμβαση. Τι σύμβαση. Όχι, για πείτε μα τι σύμβαση. Θα μιλούσαν το Predator. Ισχύει όχι τι έπεσε το διάγειο στο Τόσκα. Να δούμε τι ήταν. Ισχύει όχι, κύριε. Να δούμε τι ήταν. Ισχύει όχι. Όχι, ήταν σύμβαση του Κικίλια. Ναι. Ήταν σύμβαση του Κικίλια. Την υπέγραψε το Τόσκα. Την υπέγραψε. Είχαμε μία σύμβαση του κύριου Κικίλια. Δεν το ξέρω αν το ξέρετε. Είναι στη λίστα παρακολούθηση. Την υπέγραψε. Είναι. Και ο κύριο Κικίλια. Την υπέγραψε. Μπράβο. Υπήρχε ένα σύστημα που δεν λειτουργούσε. Υπέγραψε συντήρηση, κύριε Παυλόπουλε. Γιατί δεν λειτουργούσε. Ο γιος του κυρίου Τόσκα δούλεψε στην εταιρεία αυτή. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Και ο τέταρτος ξάδερφος του κυρίου Τόσκα μπορεί να έπιασε δουλειά. Τι σημαίνει αυτό. Ο τέταρτος ξάδερφος είναι να έπιασε. Τι σημαίνει. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Λέει. Γιατί δεν κάνουν μία μήνυση. Δεν το ξέρω, μπορεί να μην το ξέρω. Γιατί δεν κάνουν μία μήνυση. Εσείς κατηγορείτε για αυτό το θέμα. Ακούστε. Την σύμβαση την υπέγραψε ο Τόσκα. Ο γιος του έπιασε δουλειά. Το ποινικό κώδικα τον κάνω από ακούργημα πλημέλημα. Συνεπάγεται. Και τώρα ξαφνικά ανακαλύψα το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και ποια είναι, λέει, η απόδειξη του Μητσοτάκη. Ποια είναι η απόδειξη. Δεν έχουμε, λέει, απόδειξη. Πρέπει να βρούμε, λέει, προστατευόμενους μάρτυρες. Δεν έχουμε απόδειξη. Λοιπόν, υπάρχουν αποδείξεις, κύριε Σπύρτζη. Και ένα τελευταίο. Όμως θα απαντήσετε αυτό. Για είπε, τον κόσμο. Αυτό το ρωτάει και ο κόσμος, δεν το ρωτάει ο Υπουργός. Το λέει όλος ο κόσμος. Τώρα, ερχόμαστε. Άσε τι λέει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος λέει για τις αποδείξεις. Όλος ο κόσμος λέει πράκτορα τον Τσίπρα, θα πει αυτό. Τι είπε, είναι πράκτορας. Όλος ο κόσμος λέει πράκτορας, το λέει ο κόσμος. Αυτή είναι, ρίχνουμε λάστιμος. Επειδή το λέει ο κόσμος. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Ελάτε για να απαντήσω. Όλος ο κόσμος λέτε πράκτορας του Ερντογάν. Ξαναλέω. Εσείς το είπατε. Εσείς το είπατε. Πάμε λοιπόν. Όχι εγώ. Πώς τόνους στην Ελλάδα. Εσύ το λες τώρα. Άμα πράκτορας του Ερντογάν είναι Τσίπρας. Πάμε με την αλήθεια. Τους τόνους. Ακούστε λοιπόν, ακούστε. Εδώ μιλάμε με επιχείρημα. Το λέει το καφενείο. Το καφενείο είναι ο πράκτορας του Ερντογάν. Τα γαλάζια καφενείο. Υπάρχει ένα ερώτημα. Πάμε λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση να προκύψει παρακολούθηση υπουργών από την ΕΕΠ ενώ τους παρακολουθούσε το Predator. Υπάρχει τέτοιο. Μα δεν δίνουν δικαίωμα να μάθουμε. Δίνουνε. Μας απαντήσουν. Κύριε Παυλόπουλο, μας απαντήσουν. Δεν δίνουνε, κύριε Παυλόπουλο. Εσείς αυτό τους λέτε. Ναι, αυτό τους λέτε. Απλό είναι. Εσείς τους παρακολουθούσαν. Θα ψάχνουν να βρουν και τον ξέρουν. Θα απαντήσουν του ΣΥΡΙΖΑ.
με έναν αυθαίρετο ισχυρισμό, τον οποίο τον επαναλαμβάνουν συνέχεια για να κάνουν τον κόμμα το λέει στο καφενείο. Αυτό είναι το κόλπο που παγάνουν. Αυτή είναι η προπαγάνδα της αριστεράς. Για το καφενείο. Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τους υπουργούς του. Μέσα στο τσέιπ. Όχι μέσα στο τσέιπ, για το Predator μιλάμε. Mm-hmm. Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τους υπουργούς του. Μάλιστα. Όταν του λες, φέρε μας ένα στοιχείο που συνδέει το Μητσοτάκη που παρακολουθεί τους υπουργούς του, αν δεν έχουμε στοιχείο, πρέπει να τα βρούμε τα στοιχεία. Mm-hmm. Το λέμε από μόνοι μας. Και το πιο φοβερό από όλα, ρε παιδιά. Βγήκαν αυτές οι λύσιμες παρακολουθήσεις. Mm-hmm. Καλά, παιδιά, ο Μητσοτάκης μόνο τους δικούς του παρακολουθούσε. Όλη η πολιτική αντίπαλη. Μπορεί να, έχει και συνέχεια. Η μπορεί να έχουμε και συνέχεια. Δεν δηλαδή, δεν έχουμε ένα πρωθυπουργό, παρακολουθούσε μόνο το γραφείο του. Δεν παρακολουθούσε τους πολιτικούς αντιπάλους. Ο κύριος Αγραφιώτης εδώ λοιπόν, του Σκάι. Λοιπόν, να απαντήσετε στο ερώτημα του Άκη για την ΕΕ. Πρόκειται λοιπόν περί μίας. Ο Παπαχελάς είναι ο Μητσοτάκης. Ποτέ ένα δεν εγγράφει ο Παχελάς ότι παρακολουθεί ο Μητσοτάκης. Μη βάζει στα χείλη σοβαρών ανθρώπων. Επειδή είπε ότι στι λίστε. Μη βάζει στα χείλη σοβαρών ανθρώπων τι δικέ αγγελιότητε που καταλαμβάνω. Ο Τέλογλου είναι Μητσοτάκη. Ελάτε, ρε παιδιά. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι. Πρέπει να απαντήσει ο κύριο Σπίρτζη. Ελάτε. Ο Τέλογλου το είπε. Κύριε Σπίρτζη, σα παρακαλώ. Μα δεν το είπε ο Τάσο Τέλογλου. Δεν το κύριε Σπίρτζη μου. Ο Τάσο Τέλογλου έχει ξεκινήσει όλη την έρευνα από το 16. Έχει ναι. Όλη τη σύμβαση Τόσκα. Ναι, και λέει έχει ότι τον παρακολουθείτε. Του ΛΑΜ, ότι οι παρακολουθήσεις ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ότι τον παρακολουθείτε. Αν θέλετε να πάρετε τον Τέλογλου, ναι, θα πάρετε ολόκληρο τον Τέλογλου. Όχι το μισό Τέλογλου. Ο Τέλογλου λέει ότι το Predator ήρθε. Από χθες λέτε. Ήρθε, ήρθε και αγοράστηκε από την ΕΕΠ. Κύριε Παυλόπουλο, Τέλογλου το λέει. Ο Τέλογλου το λέει. Γιατί το 16 λέει και πιστεύει. Για να το δούμε, εδώ το έχω. Εδώ το έχω. Να προκύψει. Παρακολούθηση ταυτόχρονική από την ΕΕΠ κάποιον από τους υπουργούς. Είναι κάτι που το αποκλείεται, είναι κάτι που δεν το ξέρετε. Εγώ κύριε Παυλόπουλο, δεν τι κάνει έλα, η ΕΕΠ, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Ναι, ναι. Δεν είχα και δεν έχω αρμοδιότητα στην ΕΕΠ, δεν θέλω να γνωρίζω τι κάνει η ΕΕΠ. Ό,τι κάνει η ΕΕΠ το κάνει σύμφωνα με τον νόμο και με μια διαδικασία. Άρα δεν με αφορά. Ο Πρωθυπουργός τα γνώριζε αυτά άλλο που κάνει η ΕΕΠ, που είναι μια κρατική ωραία. Υπηρεσία. Και δουλεύει σύμφωνα με τον νόμο, άλλο ένα κακόβουλο λογισμικό. Σύμφωνοι. Μια άλλο εταιρεία, ρωτάμε. Όταν παρακολουθεί, κάποιον η ΕΕΠ, ο Πρωθυπουργό το γνωρίζει αυτό ή όχι. Όχι, βέβαια, γιατί να το γνωρίζει. Έχει δουλειά ο Πρωθυπουργό. Δηλαδή παρακολουθεί μου σου τρελαθούμε τώρα. Θα τρελαθούμε. Αν λέμε. Αυτό το λέτε εσεί. Την ίδια απάντηση έχει δώσει και ο κύριο Τσίπρα, κύριε Σπίρτζη, για την υπόθεση Πιτσιόρλα. Αυτό που λέει ο κύριο Γεωργιάδη. Λέει ότι εγώ δεν είχα καμία δουλειά. Τους είπα, αν προκειάνετε τη δουλειά σα, αν προκύψει κάτι. Όχι ότι δεν το γνώριζε. Δεν είπε ο Άλεξ Τσίπρας ότι δεν το γνώριζε, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν είχα καμία δουλειά. Το γνώριζε, δηλαδή. Παρακολουθούνταν ο Πιτσόρλας και είπε. Δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό. Δεν το θυμάστε καλά. Αφήστε. Δεν το θυμάστε καθόλου καλά. Εγώ ενημερώθηκα και πιστεύω πω έφταξα όπω έπρεπε. Ενημερώθηκα, όχι δεν ήξερε. Ένα λεπτό, κύριε Σπίτσα. Μετά. Αφού είχε γίνει. Μετά. Για διαβάστε. Ζήτησα ένα πράγμα από το διοικητή τη ΑΕΠ. Αν υπάρξει οποιοδήποτε επιβαρυντικό στοιχείο, να με ενημερώσει. Ουδέποτε έλαβα οποιαδήποτε ενημέρωση. Αυτό δεν λέει ο Μητσοτάκης. Άρα δεν υπήρχε. Όχι, δεν λέει αυτό. Λέει ότι δεν ήξερε ότι παρακολουθόταν. Θα μου το πει. Δεν λέει αυτό, κύριε Παυλόπουλο. Τι λέει. Δεν λέει ότι τον ενημέρωσαν και είπε, αν προκύψει κάτι, ενημερώστε με. Είπε ότι δεν ήξερε τίποτα. Μα ο νόμος αυτό προβλέπει πάντως. Να κάνει παρακολουθήσεις σε ΕΕΠ, αν προκύψουν στοιχεία, ενημερώνει ωραία. Τον Πρωθυπουργό. Κύριε Οικονόμου, γιατί τότε κατήργησαν τη διάταξη. Γιατί κατήργησαν τη διάταξη να μπορούμε να ενημερωθούμε αν παρακολουθούμαστε. Γιατί μειώσατε το αξιόπινο τον παρακολουθήσει. Γιατί να σας... Τέσσερις μήνες τώρα. Ότι σας όχι, εγώ έχω κάνει έτοιμα στην ΑΔΑΕ και η ΑΔΑΕ δεν μπορεί να μου απαντήσει. Α, εκ των υστέρων λέτε. Καλό είναι ο νόμος. Ο νόμος είναι πολύ σωστό. Γιατί. Δεν πηγαίνουμε ο καθένας στην εθνική υπηρεσία. Και ποιοι είναι αυτοί που πιέζουν τον κύριο Μητσοτάκη να μας πει. Είναι ο κύριος Βαξεβάνης συμφέροντα διαπλεκόμενος. Είναι ο κύριος Αλαφούζος που παρακολουθούν το μισό ΣΚΑΗ. Είναι ο κύριος Μαρινάκης που τα δημοσιεύματα λένε ότι συναντήθηκε το προηγούμενο Σάββατο με τον κύριο Μητσοτάκη. Τι εκβιασμό του κάνουν. Είναι ο κύριος Βαρδινογιάννης. Ποιος είναι από όλους αυτούς που είναι στις δίθεν λίστες εδώ της ντροπής κατά την άποψή του. Και γιατί δεν αλλάζουν τώρα το θεσμικό πλαίσιο να δούμε ποιοι από αυτές τις λίστες παρακολουθούνται. Ένα. Δεύτερο. Γιατί δεν κάνουν μηνύσεις. Γιατί δεν κάνουν μηνύσεις. Γιατί δεν κάνουν μηνύσεις. Είναι δυνατόν, θα γράφαν για εσάς κύριε Παυλόπουλε, ότι κάνετε τέτοιες παρακολουθήσεις, ότι η ΕΕΠ που έχει ευθύνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με δικό του νόμο. Με δικό του νόμο. Βγάζει και η εφημερίδα των συντακτών
και ο κύριος Τέλογλου εδώ πέρα ότι αγόρασα, λειτουργούσε, λειτουργούσε δηλαδή, το Predator. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι στις πέντε μίζες να με εγκαλέσει να το αποδείξω. Δεν θα σε έκανα δεν το αποδεικτύω. Αν το γράφετε αυτό, δεν θα σε έκανα μάλιστα. Θα σε έκανα. Εγώ λοιπόν δηλώνω. Αλλά ο καταγγέλων καλύτερα να το αποδείξει. Όχι, αυτός ο δημοσιογράφος, που καταγγέλει κάτι, ο δημοσιογράφος, θα δώσει μια απόδειξη. Δηλαδή, κάνετε μια απόδειξη, εσείς μια καταγγελία. Άμα σου λέει ότι παίρνεις μίζες, δεν θα φέρω εγώ την απόδειξη ότι παίρνεις μίζες. Έτσι, μπράβο. Ο δημοσιογράφος. Μάλιστα. Εγώ θα σας κάνω μήνυση, κύριε Κονόμου. Πού είναι, λοιπόν. Γιατί δεν κάνουμε μήνυση. Η μήνυση είναι άλλο σκαλοπάτι. Γιατί δεν κάνουμε μήνυση, όπως κάναμε κι εμείς. Εμείς κάναμε μήνυση. Γιατί δεν κάνανε έλεγχο στην εταιρεία Εντελέξα. Τέσσερις μήνες. Τέσσερις μήνες δεν κάνανε έναν έλεγχο. Εγώ λέω πάντως, για να ολοκληρώσω, αν ο κύριος Γεωργιάδης πάει όταν φύγουμε από εδώ να κάνει μήνυση, θα πάω μάρτυρα στις περάσπισές του. Λοιπόν, πάμε λίγο. Να πάει να κάνει μήνυση. Να πάει να κάνει μήνυση. Να δούμε, ας πούμε, για αυτούς τους άθλιους. Στον κύριο τον Βαξεβάνη, τον Τέλογλου. Όλους αυτούς. Την εφημερίδα των συντακτών. Μπορώ να το λέω. Έχω κάνει ήδη μήνυση, λέω, στον κύριο Πάρη Γκουρτζίδη, που έγραψε ότι είχε ακούσει ηχητικό μου κάτι με τη Λάζη και κάτι άλλε ανοησίε. Στο Βαξεβάνη που έγραψε αυτά που λέτε, γιατί δεν έκανε. Γιατί το κάνει έξυπνο ο Βαξεβάνη. Έτσι πω το έχει γράψει, δεν είναι μηνύσιμο. Το περιμένω. Δεν είναι μηνύσιμο. Όταν γράψει. Τι είναι. Αυτή θα πει ο Βαξεβάνη, είχα αυτή την πληροφορία. Δημοσιογραφική πληροφορία. Τέρμα. Το απολύτω. Το απολύτω. Δημοσιογραφική πληροφορία. Λέτε εμένα. Εμένα να μην ξέρω να κάνω μήνυμα Βαξεβάνη. Το να καταδικάσει δύο φορέ. Ή μία δεν θυμάμαι πόσε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Το απόρριτο μόνο εσεί το επικαλείστε. Στην απόρριτη εξεταστική επιτροπή τη Βουλή. Πάμε λοιπόν τώρα. Και απαγορεύσατε να έρθουν εκκρίσιμοι μάρτυρε. Έχω το λόγο. Ελάτε κύριε Γεωργιάδη. Δείτε τώρα, τον έχω ξαναπεί σουπιά, το ξαναλέω. Πώ θολώνουν με το μελάνι τη σουπιά στην πραγματικότητα. Λέει πέντε λεπτά. Ο νόμος που απαγορεύει και εγώ δεν μπορώ να πάω στον ΑΔΕ. Ο νόμος αφορά τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Της ΕΥΠ, ναι. Δεν αφορά το Predator ή το κάθε κακόβουλο λογισμικό. Μα το ίδιο είναι, λέει. Το ίδιο. Τέλογλου αυτό λέει. Ότι το αγόρασε η ΕΥΠ. Και το λέει και λέει με τη σειρά. Πάμε λίγο με τη σειρά. Για το θέμα της ΕΥΠ έγινε στην Βουλή ειδική επιτροπή. Κλήθηκε και ο τότε διοικητής ΕΥΠ και ο νυν διοικητής ΕΥΠ και αρμόδιοι εισαγγελέας. Ρωτήθηκαν εν όρκος αν έχουν αγοράσει το Predator, είπαν όχι. Μάλιστα. Τέρμα. Και ότι δεν παρακολουθούν πρόσωπα. Άλλο είναι το Predator, άλλο είναι η ΕΥΠ. Η ΕΥΠ είναι κρατική υπηρεσία. Λειτουργεί άρα η ΕΥΠ δεν έλεγχο. Έχει αγοράσει το Predator. Αυτό δηλώσανε στην επιτροπή σας, λέω. Άρα εκεί παρουσία τελειώνει. Δύο υπουργών. Πάμε τώρα. Ο ένας έδωσε άδεια στην Τελέξα για το Predator. Όσον αφορά το Predator, τι είναι το Predator? Ένα κακόβουλο λογισμικό. Μάλιστα. Ένα κακόβουλο λογισμικό. Όποιος το χρησιμοποιεί κακόβουλα. Αυτό δεν αφορά στον νόμο που λέει ο κύριος Σπίριτζης ότι θα αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, δεν έχει απαντήσει πέμπτη φορά. Γιατί κάναν τον νόμο από κακούργημα πλημέλημα. Μάλιστα. Στο κακόβουλο λογισμικό. Ναι, στο Predator δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Τι έκανε δηλαδή ο Τσίπρας, προσέξτε. Έχει χάσει εκλογές με 10 μονάδες ευρωεκλογές. Μην με διακόψετε. Τελευταία κουβέντα. Μιλάτε, παιδιά. Έχει χάσει ευρωεκλογές με 10 μονάδες. Ναι. Και έχει μπροστά του τις εθνικές εκλογές που είναι σίγουρο ότι θα φύγει από την εξουσία. Με 7. Τις ευρωεκλογές με 10 μονάδες. Α, τις ευρωεκλογές. Πάμε λοιπόν. Είναι καθοδόν ότι θα χάσει σίγουρα ότι είχα το χάσει με 10 μονάδες και σε 9,5 μήνα εκλογών. Ξέρω ότι φεύγει. Μάλιστα. Πάει και τρέχει και αλλάζει τον ποινικό κώδικα. Μόνο αυτό το νόμο ψήφισε στο ενδιάμεσο. Ποιος ξέρει πόσα deal είχε από μέσα εκεί. Πόσα έπρεπε να deal. Τα προχωράμε τώρα, θα μην τα ανοίξουμε. Κλείνουμε, ελάτε, παιδιά. Ένα από τα deal όμως, ένα από τα deal, προσέξτε ποιο ήταν. Ήταν για να παρακολουθήσει. Να κατεβάσει την ποινή από τα 10 χρόνια και κακούργημα σε πλημέλημα. Μάλιστα. Για ποιο λόγο αυτός ο καλός ο Τσίπρας, που τόσο τον ενοχλούν οι παρακολουθήσεις και θέλει να πάει στον εισαγγελέα ο Σπίριτζης, έχει κάνει αυτό το αδίκημα πλημέλημα. Γιατί η απάντηση είναι με τον νόμο που ψήφισε ο Σπίριτζης. Και να καταδικάσεις κάποιον για αυτά δεν πάει φυλακή. Κύριε, κλείνουμε. Ο Σπίριτζης, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κάντε μια μήνυση πρώτα. Καταλάβατε. Έχω κάνει μήνυση. Κάντε μήνυση. Καλή σας μέρα. Κάντε μήνυση στα διαπλεκόμενα, στον Βαξεβάνη, στον Αλαφούζο που τα δημοσιεύουν. Χαίρομαι τώρα που ξαφνικά αγαπήσατε τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ε, παιδιά, είναι δύο κύριοι. Μου αρέσει πως... Ένα, θα πω αυτό. Μου αρέσει πως ο ΣΥΡΙΖΑ αγάπησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Πού το είδατε? Γιατί εγώ, κύριε, τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον υπερασπίστηκα.
και τον υπερασπίζομαι και, από τη λάσπη που του ρίχνατε για όλα αυτά που και του λέγατε. Τον παρακολουθείτε και όλες γι' αυτό. Για να τον προστατεύετε. Για να τη λάσπη που του Βάνει τον Αλαφούζο που τα δημοσιεύω. Έτσι ξαφνικά αγαπήσατε τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Μου αρέσει πω. Ένα θα πω αυτό. Μου αρέσει πω ο ΣΥΡΙΖΑ αγάπησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Γιατί εγώ, κύριε, τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον υπερασπίστηκα. Και τον υπερασπίζομαι και, από τη λάσπη που του ρίχνατε για όλα αυτά που και του λέγατε. Τον παρακολουθείτε κιόλας γι' αυτό. Για να τον προστατεύετε. Για να τη λάσπη που τάξατε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα εσείς κύριε Υπουργέ, ελάτε, μπορεί να γίνανε Ολυμπιακοί. Ήταν το φως, δεν ξέρεις. Ήταν το φως, αλλά γιατί αλλάξαν τον ποινικό κώδικα, ακόμα δεν το έχει πει. Μάλιστα, κύριε, κλείσαμε. Ελάτε, ελάτε. Περιμένουν δύο κυρίες εδώ. Καλημέρα σας.